Καταστροφικό για την ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, χαρακτήρισε τον Κλισθένη 1 η επικεφαλής του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά, απευθυνόμενη προς τους δημάρχους της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, στην οποία κυριάρχησε το θέμα της επικείμενης αλλαγής του εκλογικού νόμου με την καθιέρωση της απλής αναλογικής. Αντί λοιπόν να δυναμώσει η φωνή του πολίτη, θα δυναμώσουν οι φωνές συμφερόντων, μικροσυμφερόντων ή και μεγαλύτερων τοπικών που θα λύνουν και θα δένουν, και όχι δημοκρατία μεγαλύτερη δεν θα έχουμε, αλλά οι τοπικές κοινωνίες θα γίνουν όμοιροι αυτών των μειοψηφιών. Στην δε συγκεκριμένη περίπτωση είναι βέβαιο ότι αυτές οι μειοψηφίες θα με αυτές τις μειοψηφίες θα ενισχύεται η Χρυσή Αυγή, αλλά και οποιαδήποτε άλλη, οποιοδήποτε άλλο σκοτεινό τοπικό συμφέρον. Τον κίνδυνο οι Δήμοι να οδηγηθούν σε πλήρη ακυβερνησία, επεσήμαναν οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης, ζητώντας να προβλεφθούν δικλείδες ασφαλείας. Πολλά από τα θεσμικά αιτήματα τα οποία έχουμε καταθέσει ως αυτοδιοίκηση αγνοούνται παντελώς από το κατατεθέν σχέδιο νόμου και μπήκαν κανά 2-3 μερεμέτια, τα λέμε εμείς, για ξεκάρφωμα, για να αποτελέσουν το φύλλο σικής πίσω από το οποίο θέλει να κρυφτεί η κυβέρνηση, που είναι το εξής ένα. Τα 100 τόσα άρθρα της λεγόμενης απλής αναλογικής, που είναι ένα περίεργο, σύνθετο και πολυτασικό σύστημα. Αυτή η ιστορία της απλής αναλογικής του περίφημου Κλισθένη, που οδηγεί σαφέστατα σε μια, όπως είναι, σε μια κυβερνησία, θα μπορούσε μια απλή αναλογική, όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας για να εξασφαλίζεται η κυβερνησιμότητα. Αλλιώς δεν είναι τόσο η κυβερνησιμότητα, όσο είναι η διαφθορά η οποία θα προκύψει. Από το βήμα της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, η κυρία Γεννηματά εξήγησε και τους λόγους που την οδήγησαν να ζητήσει άμεση προσφυγή στις κάλπες, αφότου είδε το φως της δημοσιότητας στο επικαιροποιημένο μνημόνιο. Ακριβώς γιατί φαινόταν ότι η κυβέρνηση έρχεται να αναλάβει ακόμα μεγαλύτερες δεσμεύσεις για το μέλλον αυτού του τόπου. Και θα έπρεπε σε αυτή την τόσο κρίσιμη συγκυρία που ολοκληρώνεται το τρίτο πρόγραμμα να αποφασίσει ο ελληνικός λαός ποιος θα κρατήσει το τιμόνι, με ποιες εγγύησεις και με ποιο πρόγραμμα. Δυστυχώς έρχεται μία λέλαπα περικοπών και δεσμεύσεων. Νωρίτερα, η επικεφαλής του κίνηματος αλλαγής είχε συνάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης με αφορμή και την πρόσφατη επίθεση σε βάρος δημιουργίας των ΜΑΤ. Πλέον τα περιστατικά βίας και ανομίας έχουν γίνει καθημερινότητα σε όλη τη χώρα. Ανεξέλεγκτοι κουκουλοφόροι εφορμούν στα κέντρα των πόλεων, σε δημόσια κτίρια, στα πανεπιστήμια, σε πρεσβείες και από σήμερα και στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Η δε επίθεση εναντίον των αστυνομικών εδώ στη Θεσσαλονίκη πραγματικά ξεχύλισε το ποτήρι. Είναι φανερό ότι τρομοκρατούν όλοι αυτοί με την ανοχή της κυβέρνησης. Υπάρχουν σχέσεις στοργής ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ και στους πρωταγωνιστές όλων αυτών των επεισοδίων. Στο πλαίσιο επαφών της με φορείς στη Θεσσαλονίκη, η Φόφη Γεννηματά επισκέφθηκε τον γυναικείο αγροτικό συνεταιρισμό παραδοσιακών προϊόντων Αγίου Αντωνίου.